Greece is the leader in sheep cheese production in the world. At the European Union level, Greece produces more or less the half of the total sheep cheese, but you know, these are mixed cheese. Greece is suffering from the economic crisis, of course, you know, and the delay in restructuring of the sector, but extensive farms seem to be more resilient. There are also some problems protecting the DPO feta from counterfeits with imported cow milk at a low price. Furthermore, also Greece suffers from the same problems to the once cheese as Italy, with the aggravating circumstances that having a fresh product with high conservation costs. This crisis is a local crisis, it's not a global crisis. And we have to pick up all opportunity to pick the train that is going up very fast, because without shepherds we lose our soul, Mediterranean soul. Θέλω να πω ότι από τα στοιχεία που έδωσε ο καθηγητής συγκράτησα ότι η χώρα μας συμμετέχει στο 7% στην παραγωγή πρόβειου γάλατος και στο 3% στην παραγωγή γάλατος από τις Αίγες. Αυτό πράγματι μπορεί να προσδιορίσει την Ελλάδα με τον χαρακτηρισμό που έδωσε ο καθηγητής ως μια χώρα ηγέτης. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι αυτός είναι ένας χαρακτηρισμός πολύ φιλόδοξος για μας, αλλά δείχνει ότι πράγματι έχουμε την δυνατότητα να παίξουμε αυτόν τον ρόλο στο μέλλον. Επομένως, η υποκατάσταση της κατανάλωσης από λευκά τυριά μας οδήγησε στο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Οι ελληνοποιήσεις, επί της ουσίας, για μένα, δεν δημιούργησαν πρόβλημα, γιατί η εισαγωγή εγωπρόβειου γάλακτος από το εξωτερικό ήταν ελάχιστη. Ήταν περίπου 10.000 τόνους. Δεν τρώει κανένας Έλληνας καταναλωτής άρνη εισαγόμενο, τρώνε όλοι ελληνικά. Όλα αυτά όμως βαρύνουν την πολιτεία και δεν βαρύνουν ούτε εμένα τον κτηνοτρόφο που προσπαθώ από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ να είμαι στη μονάδα. Δεν αισθάνθηκα καμιά φορά τόσο απογοητευμένος όσο αισθάνθηκα τώρα. Η μισή φέτα εξάγεται στο εξωτερικό. Εκεί τι δικαιολογία θα πούμε, τι νοθεύεται εκεί πέρα. Στο εξωτερικό, γιατί δεν έχουμε τις απολαβές που πρέπει. Δεν έχουμε δώσει αξία στο προϊόν. Δεν έχει καταλάβει ούτε ο Έλληνας ούτε ο ξένος καταναλωτής πόσο σημαντικό είναι αυτό το προϊόν. Όταν όμως το γιαούρτι γίνεται από οτιδήποτε, δεν μπορούμε να επικαλούμαστε μετά εγχώρια παραγωγή. Τη σβήνουμε. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι βγάζουν τέτοιες αποφάσεις ή δεν έχουν επίγνωση του τι αποφασίζουν ή έχουν στόχο. Και είναι πολύ θετικό ότι σήμερα συζητώντας με την κυρία Τελιγιορίδου αλλά και τον Υπουργό βρήκαμε μία λύση και αποδέχτηκαν οι άνθρωποι, κατάλαβαν το πρόβλημα και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν λέει ότι το ελληνικό του γάλα θα επαρκέσει για το 100% ενδεχομένως. Άρα λοιπόν μπορεί να μπει μια ποσόστοση. Δεν μπορεί λοιπόν οι γαλακτοβιομηχανίες να χρησιμοποιούν μεθόδους τυροκόμης που ενδεικνύονται, για την παραγωγή φέτας. Δεν μπορεί να συμψηφίζουν ένα μοναδικό προϊόν και να λένε ότι δεν πειράζει, έχουμε και χυμούς και παγωτά, κάπου θα βγει στο τέλος. Αν δεν βγει κιόλας, ξεφορτώνουμε στις πλάτες του κτηνοτρόφου. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την εγωπροβατοτροφία, η οποία είναι υψηλών εισρωών, η οποία απαιτεί κεφάλαια, απαιτεί επένδυση. Νέοι άνθρωποι μπαίνουν, βάζουν χρήματα, φτιάχνουν εγκαταστάσεις, παίρνουν εξοπλισμό, κάνουν ένα φιλόδοξο ξεκίνημα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα μεγάλο αρχικό κόστος. Είναι αυτοί οι οποίοι χτυπιώνται αυτή τη στιγμή πιο πολύ από όλους από την κρίση. Αυτοί οι οποίοι έχουν εκτροφές που λειτουργούν λιγότερο από 7 χρόνια, οι εντατικοί, είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι οριακά βιώσιμοι. Έχουμε τους εντατικούς οι οποίοι έχουν ξεπεράσει την 7 ετία, οι οποίοι και αυτοί είναι οριακά, αλλά λιγότερο οριακά βιώσιμοι. Και πρέπει να δούμε κάποια στιγμή επιτέλους και τι γίνεται με τους εκτατικούς. Η εκτατική κτηνοτροφία δεν μπορεί και δεν πρέπει να σβήσει, όμως εκεί δεν είναι μόνο το οικονομικό που πρέπει να λυθεί, εκεί το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να λυθεί είναι το κοινωνικό. Οι χώρες του εξωτερικού, συνήθως οι μονάδες, οι εντατικής εκτροφής, έχουν από πίσω ένα τυροκομείο μικρών προϊόντων,
Υπάρχει μία τάση στην αγορά αυτή τη στιγμή ότι το καλό προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από μία μονάδα, από μία στάνη, όπως θέλετε, πείτε το. Είναι το easy, είναι η παροχή μικροπιστώσεων μέσα σε ένα πρόγραμμα εγγύησεων που το έχει κάνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Είναι πιστώσεις, μικροπιστώσεις μέχρι 25.000, έχει έμφαση στους νέους αγρότες και στους νέους επιστήμονες που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα, θέλουν να μπουν στην αγορά αλλά διστάζουν. Είναι δύσκολο για αυτούς, δεν έχουν τόσο καλή πρόσβαση. Το ελληνικό προϊόν που λέγεται γάλα, το οποίο δέχεται, από ό,τι ξέρετε, και ένας από τους λόγους που υπάρχει μείωση της κατανάλωσης και τέτοια, δέχεται μεγάλο πόλεμο από διάφορα ροφήματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς που είμαστε της βιομηχανίας γνωρίζουμε ότι βάλετε από παντού το γάλα και κάνουν πολύ ένα λάθος και το λένε και αυτό γάλα, το ρόφημα του αμυγδάλου, το παρουσιάζουν σαν γάλα αμυγδάλου. Είναι γεγονός ότι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή της χειροτροφίας είναι η εξάπλωση της αφρικανικής πανόλους που τίνει να αποκτήσει τη μορφή επιζωοτίας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το κράτος πρέπει να ορίσει το πλαίσιο. Ποιοι είναι εισαγωγείς, πώς είναι εισαγωγείς. Δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε πρόστιμα. Απαγόρευση της φέτας pop. Αυτό μόνο έχουμε τόπο. Δεν πρέπει να παράγουν φέτα από αυτοί που εισάγουν γάλα. Τέλος. Αλλά το θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε να δώσουμε δάνειο στο κτηνοτρόφο για να πάρει το πετρέλαιο για να παράξει το αν είναι δυνατόν. Δηλαδή να συζητάμε δάνεια που θα κάνει ο κτηνοτρόφος ένα βήμα παραπάνω, που θα κάνει το προϊόν το πιο ανταγωνιστικό στη τιμή, που θα το κάνει πιο ποιοτικό, που θα το κάνει πιο ξεκούραστο. Έχει πολλά άλλα πράγματα να δούμε. Η χώρα μας μαζί με τις άλλες μεσογειακές χώρες μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Το εγωπρόβιο γάλα είναι μια δύναμη, είναι ένα προϊόν με το οποίο μπορούμε να κτίσουμε πολύ σημαντικά προϊόντα για τους καταναλωτές όλου του κόσμου.